Τσέχη ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Πολύ μεγάλη εμπειρία. Μια καινούργια εμπειρία. Ήταν μια ωραία δημιουργική εμπειρία. Μια μαγική εργασία. Είναι μια δοκιμένη εργασία. Ήταν ένα από τα πιο δημιουργικά μαθήματα που έχω κάνει. Μάθαμε πάρα πολλά για τους Παραλυμπιακούς Αγώνες. Έχω μάθει πολλά πράγματα. Συνεργάστηκα πάρα πολύ καλά. Έμαθα ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι συνεχίζουν τη ζωή τους και έχουν τα προβλήματα που έχουν. Σαν εμπειρία είναι πολύ ωραία. Δουλέψαμε μαζί. Ήταν μια συνεργασία που πολύ μας άρεσε. Μάθαμε πολλά πράγματα για τους Παραλυμπιακούς Αγώνες. Συνεργάστηκα πολύ με τους μαθητές μου. Δυσκολευτήκαμε να βγάλουμε την εργασία σε κάποια κομμάτια όπως το PowerPoint. Ασχοληθήκαμε αρκετές ώρες. Δουλέψαμε πολύ σκληρά όλο τον χρόνο. Όχι ιδιαίτερα, γιατί ψάξαμε στο Ιντερνετ, που εκεί όλα είναι εύκολα. Δουλέψαμε επιπλέον με τα παιδιά στο σπίτι. Με δυσκόλυψε το θέμα της μετάφρασης. Εργασία. Ήταν και για να συλλέξουμε τις πληροφορίες, αλλά και η μετάφραση. Προσωπικά τίποτα. Έβρισκα πληροφορίες συνέχεια στο Ιντερνετ και δεν καθόμουν ποτέ. Εγώ ασχολήθηκα να φτιάξω το PowerPoint. Ήταν σχετικά ένα εύκολο κομμάτι. Δεν ξέρω, δεν με δυσκόλυψε πάρα πολύ. Το παιχνίδι Πόσχα. Μου φάνηκε το τυφλό ποδόσφαιρο. Ήμουν ο τροφυλάκας και είναι πολύ δύσκολο γιατί παρόλο που η μπάλα έχει βουνάκι για να ακούγεται, πάνε όλοι ο Ρώμα πάνω σαν τσούρμα στην μπάλα. Ποδόσφαιρο και κότσια, γκολμπολ. Το τυφλό ποδόσφαιρο. Δεν έχουμε και πλήρης εικόνα μπροστά μας. Δεν είναι εύκολο να τρέξεις πίσω από την μπάλα που δεν βλέπεις. Το άθλημα του Μπότζια, το οποίο το έπαιξα κιόλας. Το ποδόσφαιρο των τυφλών, που το παίξαμε κιόλας. Ήταν μπορώ να πω δύσκολο, αλλά ήταν ωραίο. Έχουν απίστευτη δύναμη, τεράστια θέληση. Ξεπερνάνε τα προβλήματα, πιστεύω, που έχουν, όχι τόσο τα σωματικά, όσο τα ψυχολογικά. Ψυχικά είναι πολύ δυνατή, δεν τα παρατάνε. Και για μένα αυτή είναι ήρωες. Και πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αξιοσέβαστοι και ότι πρέπει να τους σεβόμαστε. Είναι πολύ δυνατοί άνθρωποι. Άνθρωποι χρειάζονται σεβασμό πρώτα απ' όλα, γιατί παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα που έχουν, καταφέρνουν να επιτύχουν πολλά πράγματα. Αυτοί έχουν την περισσότερη δύναμη από όλους, την μεγαλύτερη θέληση. Είναι άνθρωποι που αξίζουν το σεβασμό μας. Και μαγιά τους που συνεχίζουν ακόμα. Για μένα αυτοί είναι κάποιοι καθημερινοί ήρωες, οι οποίοι πρέπει να τους δίνουμε σεβασμό και αξιοπρέπεια. Πιστεύω ότι είναι πολύ δυνατοί άνθρωποι, γιατί κάνουν κάτι πολύ σημαντικό. Λέω στους ανθρώπους ότι κι ας έχεις προβλήματα υγείας, μπορείς να τα απεξέλθεις και να κάνεις κάτι καλό. Παραολυμπιακοί αθλητές πιστεύω κάνουν έναν αγώνα καθημερινά, εντοπίζουν την καθημερινότητα, έναν δύσκολο αγώνα. Όχι, είναι πολύ δύσκολο, αλλά γίνεται με πολλή προσπάθεια και επειδή το αγαπάμε. Είναι δύσκολο να κάνεις κάποια αθλήματα με τα προβλήματα που έχουν κάποιοι άνθρωποι και μπράβο τους που προσπαθούν. Να έχεις θαυμασμό. Πρέπει να τους τιμάμε και να τους θαυμάζουμε για αυτό που κάνουν, γιατί ξεπεράνουν τους εαυτούς τους. Πρέπει όλος ο κόσμος να τους σέβεται και να τους επιβραδύνει για το κάθε πράγμα που κάνουν, είτε είναι καλό, είτε είναι κακό, είτε οτιδήποτε. Πρέπει να τους επιβραβεύουμε, πιστεύω. Όλους αυτούς τους ανθρώπους, ανεξαιρέτως. Έχουν όσο θέλεις, έχουν και βρει κάποια πράγματα και αυτό που είναι το περισσότερο. Ψυχικά είμαστε ίδιοι, μόνο σωματικά ενταφέρουμε σε κάποια σημεία του σώματος. Αλλά αυτά, είμαστε ίδιοι. Απλά έχω κάποιες κινητικές δυσκολίες, περισσότεροι. Πιστεύω ότι δεν στέλνουν σε κάτι. Έχω να πω ότι δεν ενδιαφέρουν σε τίποτα από εμάς. Μπορούμε να κάνουμε αυτά που κάνουμε κι εμείς, ακόμη καλύτερα από εμάς. Ότι είμαστε μαζί τους. Να συνεχίζουν αυτή την προσπάθεια. Να συνεχίζουν να αθλούνται και να προσπαθούν για το μέλλον τους. Όλοι οι άνθρωποι του πλανήτη πρέπει να ψάχνουν ως παράδειγμα για να συνεχίσουν και αυτή τη ζωή τους. Μου άρεσε που κάναμε τα αθλήματα και μου άφησε έτσι ένα πολύ καλό αίσθημα το οποίο με έκανε να καταλάβω τι είναι οι Παραολυμπιακοί Αγώνες και γιατί πρέπει να σεβόμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Πιστεύω ότι είναι μια εξαιρετική εργασία. Και όταν θα τη δει και ο κόσμος, τα παιδιά τέλος πάντων των σχολείων,
Πιστεύω ότι θα αρέσει και σε αυτά. Πιστεύω ότι βγάλαμε ένα καλό αποτέλεσμα. Που το οποίο πιστεύω ότι θα αρέσει στον κόσμο.